για να θυμούνται οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Αυτό ήταν το συγκρότημα Status Quo, πολύ έτσι ένα βαρύ γκρουπ με μεγάλες επιτυχίες στις δεκαετίες του 70 και του 80. 102 FM, ο ενημερωτικός σταθμός της ΕΡΤΡΙΑ. Είμαστε εδώ φίλες και φίλοι με τα θέματα της επικαιρότητας και τώρα θα συνδεθούμε με την Δυτική Μακεδονία. Έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Αντώνη Πουγαρίδη. Αντώνη, καλή σου μέρα. Μιλάμε στον Ενικό, γιατί γνωριζόμαστε καιρό. Εκδότης εκεί από της εφημερίδας Πτολεμαίος και της πολύ ενδιαφέρουσας ιστοσελίδας ptolemaios.gr και αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου της Κοζάνης. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Γιώργο από την Πτολεμαϊδα και τη Δυτική Μακεδονία. Πάντα είναι μεγάλη χαρά να μιλάμε και μαζί, αλλά και να απευθυνόμαστε στους ακροατές της ΕΡΤΡΙΑ, το πιο ζωντανό κοινό της Ελλάδας. Τώρα μιλάμε για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Να φανταστούμε, για να κάνουμε έτσι και ένα ρεπορτάζ, ας πούμε, πολύ γρήγορο, ότι ο καιρός είναι πολύ καλός αυτές τις μέρες, έτσι. Είναι πάρα πολύ καλός. Μετά από μισό Ιούνιο μέσα στη βροχή, η ζέστη σήμερα ειδικά είναι και αναπάντεχη και δύσκολο να την αντέξεις. Ναι, και όπως λένε και οι φίλοι μας οι μετεωρολόγοι, τα δυσκολότερα έρχονται αύριο. Τώρα, ας έρθουμε στα θέματα της περιοχής. Πριν από λίγες μέρες, το Επιμελητήριο έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση σε μια προσπάθεια εξωστρέφειας. Τι ακριβώς έχει γίνει? Να ξεκινήσουμε από το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι οι λίγες ή πολλές επιχειρήσεις που προσπαθούν στον πρωτογενή τομέα να παράξουν προϊόντα ποιοτικά στην ελληνική περιφέρεια και συγκεκριμένα στη Δυτική Μακεδονία, αντιμετωπίζουν το ζήτημα ότι δεν μπορούν να βρουν εύκολα τα κανάλια εξαγωγής και διανομών που θα μπορούσαν να έχουν, έτσι ώστε να διοχετεύσουν τα προϊόντα τους. Άρα, όσο καλή φέτα και αν κάνεις, τυριά, τσάγια, οτιδήποτε, αρωματικά βότανα κτλ., πρέπει να βρεις κρόκο, πρέπει να βρεις το κατάλληλο κανάλι. Αυτό δεν υπήρχε, δεν υπάρχει κάποια οργανωμένη προσπάθεια έτσι ώστε η πολιτεία να ενισχύει σε αυτή την κατεύθυνση τους παραγωγούς. Μιλάμε οικογενειακές επιχειρήσεις που δεν μπορούν. Φτιάχνουν ένα προϊόν ποιοτικό με καλή συσκευασία, δεν μπορούν. Εκεί ήρθε το Επιμελητήριο Κοζάνης και έφτιαξε το Διεθνές Φόρουμ Αγροτοδιατροφικών Προϊόντων. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι ένα event που έγινε τριήμερο στις αρχές του Ιουνίου, όπου καλέσαμε 11 εισαγωγικές επιχειρήσεις του εξωτερικού. Δηλαδή επιχειρήσεις που, να το πούμε απλά, παίρνουν μεγάλες ποσότητες προϊόντων από την Ελλάδα ή άλλες χώρες και το διαχετεύουν στις αγορές τις δικές τους. Αγορές των Ηνωμένων Πολιτειών, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ολλανδίας, της Σκωτίας, της Αλβανίας, της Κύπρου και της Πολωνίας. Δηλαδή αυτές οι 11 επιχειρήσεις θα μας βοηθήσουν να εξάγουμε τα προϊόντα μας και να τα διοχετεύσουν στην αγορά της Σκωτίας, για παράδειγμα. Αυτό είναι που μας έλειπε. Μάλιστα. Πήγε πολύ καλά. Οφείλω να ομολογήσω, υπήρχε πολύ μεγάλος ενθουσιασμός και αν και δεν προβλέπεται σε αυτές τις διοργανώσεις να κλείνουν δουλειές, αλλά να γίνεται η πρώτη επαφή και μετά να κάνουν follow-up και να συζητάνε πιο συγκεκριμένα, όχι μόνο πήγε καλά η δημιουργία των επαφών, αλλά κλείσαν και δουλειές. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο και υπήρχε ενθουσιασμός και από τους ξένους για την ποιότητα των ελληνικών προϊόντων, αλλά και από τα μέλη του Επιμελητήριου Κοζάνης, δηλαδή τους αγρότες, τους μεταποιητές, τους παραγωγούς μας, οι οποίοι βρήκαν ανθρώπους επαγγελματίες που ασχολούνται ακριβώς με αυτό που χρειαζόμαστε, έτσι ώστε να πάρουν τη μαρμελάδα από την Πτολεμαϊδα, το μέλι από τη Φλόρινα, το κρασί από το Αμίντεο και να το πάνε στα καλά εστιατόρια του Άμστερνταμ. Αυτά με λίγα λόγια. Αυτό το παράδειγμα που μας λες είναι πραγματικό στο πλαίσιο που, όπως ναι, ανέφερες, έγιναν κάποιες δουλειές, έτσι. Μιλάμε τώρα, για πραγματικό, ναι. Ναι, οι άνθρωποι που ασχολούνται συστηματικά με τις εξαγωγές, που κάνουν εξαγωγές χρόνια, υπάρχουν επιχειρήσεις στη Θεσσαλονίκη, αλλά και εκεί στην περιοχή, γιατί δεν είναι, υπάρχουν και εξαγωγικές επιχειρήσεις που κάνουν δεκαετίες εξαγωγές, γνωρίζουν πολύ καλά ότι οι εξαγωγές τελικά είναι κάτι πολύ δύσκολο και πολύ, ίσως πιο περισσότερο πολύπλοκο από το έχω ένα καλό προϊόν το οποίο χρειάζεται μια αγορά. Αυτό τι σημαίνει? Το Επιμελητήριο πήρε μια πρωτοβουλία.
είναι μια πρωτοβουλία την οποία θα την αφήσει μόνη της ή ο στόχος είναι να συνεχιστεί, να διευρυνθεί αυτή η προσπάθεια. Πολύ σωστά είπες ότι υπάρχουν ήδη επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ειδικά τμήματα εξαγωγών. Όμως το 90%, το 95% των επιχειρήσεων δεν μπορεί να υποστηρίξει τη χρηματοδότηση της έρευνας και των ταξιδιών κτλ. Γι' αυτό χρειάζονται αυτές οι ενέργειες να έχουν χαρακτήρα μόνιμο. Είπα για Φλόρινα και Αμίντεο πριν. Δεν είναι στο νόμο Κοζάνης. Η επιχείρηση δεν είναι μέλη του επιμελητηρίου μας. Όμως υπήρχε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για την προσπάθεια από το επιμελητήριο Φλόρινας και το επιμελητήριο Γρεβενών και έτσι βάλαμε μέσα στην προσπάθεια αυτή επιχειρήσεις και από τα Γρεβενά και από τον νόμο Φλόρινας και έτσι αποφασίσαμε φέτος η διοργάνωση δική μας να εντάξει αυτές τις επιχειρήσεις όμως του χρόνου, να γίνει σε περιφερειακή διάσταση τα 4 επιμελητήρια με τη συνδρομή της περιφέρειας, ο Περιφερειάρχης ενθουσιάστηκε και δεσμεύτηκε να υιοθετήσει τη διοργάνωση, το χρόνο να τον κάνει η περιφέρεια δηλαδή για όλο τον νομό, και να γίνει θεσμός. Δηλαδή, μία φορά το χρόνο να γίνονται τέτοιες επιχειρηματικές αποστολές που θα φέρνουμε εδώ επιχειρήσεις εμπορικές, μεγάλες, με ευρωπαϊκού βεληνικές, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μία κουλτούρα εξαγωγών και να υποστηριχθούν οι επιχειρήσεις που θέλουν, που είναι αυξανόμενος ο αριθμός τους, να εξάγουν. Ούτως ή άλλως, η υπεραξία ενός προϊόντος μεγαλώνει μόνο όταν κάνει εξαγωγές. Και όχι για κατανάλωση στη γειτονιά που είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είναι κακό, αλλά εμείς πάμε να αυξήσουμε την υπεραξία των προϊόντων μας. Θυμίζω μια ακραία δήλωση, αλλά δείχνει την κατεύθυνση για τη συνέχεια. Δεν θυμάμαι ποιος είπε ότι στο μέλλον θα επιδοτούνται μόνο οι επιχειρήσεις που εξάγουν. Μια πρόβλεψη. Κρατήστε το. Μπορεί να μην έχει πρακτική αξία αυτό που είπα, αλλά δείτε το ως μια πιθανή τάση στο μέλλον. Πάντως, σε ό,τι αφορά ας πούμε την Ελλάδα, την ελληνική οικονομία, τόσο ο αναπτυξιακός νόμος, όσο όμως και τα άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν από την Ευρώπη, όπως είναι για παράδειγμα το ΕΣΠΑ, έτσι, όπως είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, εκτός από τα πολύ σύγχρονα πράγματα που ξέρουμε ότι ας πούμε δίνουν ιδιαίτερη σημασία, όπως είναι η ψηφιακότητα, όπως είναι η πράσινη ανάπτυξη, υπάρχει και ένα κομμάτι που αναφέρεται στην εξωστρέφεια, γιατί σε μια χώρα 11 εκατομμυρίων καταναλωτών, στην καλύτερη των περιπτώσεων, γιατί πηγαίνουμε και ο πληθυσμός της Ελλάδας συρρυκνώνει το όπως ξέρουμε, δεν μπορεί εύκολα μια επιχείρηση να σταθεί, να γίνει ανταγωνιστική σε ένα, ας πούμε, διεθνές επίπεδο. Τώρα, αυτό δε το περιφερειακό το οποίο ανέφερες είναι νομίζω και ένα κλειδί. Γιατί σε σχέση με το πώς οργανώνεται κάποια περιοχή στο κομμάτι το επιχειρηματικό, με βάση τα επιμελητήρια συνήθως, πράγματι η δύναμη βρίσκεται σε αυτό που λέμε περιφερειακό. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι υπήρχε κάποτε ένα σχέδιο να γίνει, ας πούμε, να γίνουν τα επιμελητήρια περιφερειακοί οργανισμοί, να γίνουν δηλαδή 13 μεγάλα επιμελητήρια, τα οποία θα έχουν απλώς παρακλάδια στις πρωτεύουσες των νομών. Βεβαίως δεν προχώρησε για άλλους λόγους, αλλά αυτό είναι μία λύση και το γεγονός ότι συνεργάζεστε είναι πολύ σημαντικό, όχι μόνο αυτό καθ' αυτό, αλλά έχει να κάνει και με ένα πρότυπο. Γιατί οι συνεργασίες στην Ελλάδα, Αντώνη Πουγαρίδη, δεν είναι κάτι συνηθισμένο ούτε ανάμεσα στα επιμελητήρια, ούτε ανάμεσα στους επιχειρηματίες. Σωστά. Σωστά, αλλά όσο πάμε και όσο προχωράμε και εντείνεται η ανάγκη για οικονομίες κλίμακας και για συνέργειες, τόσο περισσότερο θα βλέπεις την ένωση των δυνάμεων, έχουν οριμάσει συνθήκη, έχει αλλάξει και η κουλτούρα των επαγγελματιών και έχεις πολύ δίκιο ότι προσδοκούμε όλη την μεταρρύθμιση που θα φέρει την περιφερειακότητα των επιμελητηρίων. Ήδη υπάρχει ένας πρόδρομος από τον νόμο του 2017, όπου έχει συσταθεί περιφερειακό επιμελητηριακό συμβούλιο. Να πούμε έτσι για ένα παράδειγμα ότι όλα τα επιμελητήρια της Κεντρικής Μακεδονίας με πρόεδρο τον κύριο Ζορπίδη έχουν φτιάξει ένα συμβούλιο, αντίστοιχα και εμείς, και παίρνουν αποφάσεις για χάραξη πολιτικών, τις οποίες συζητούν με τον κύριο Τζικώστα, τον εκάστοτε περιφερειάρχη, και ανάλογα και η περιφέρεια παίρνει τις κατευθύνσεις για χρηματοδότηση
ενεργειών στην επιχειρηματικότητα και άλλα. Ό,τι αφορά την κεντρική Μακεδονία, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, είναι ουσιαστικά ένα χαρτί, έτσι, δεν επί της ουσίας δεν γίνεται τίποτα, αλλά το γεγονός ότι ξεκινάει έστω από την... Εγώ περιγράφω και... το θεσμικό χαρακτήρα, έτσι. Εντάξει. Ναι, δεν έχει εφαρμοστεί στην ουσία του. Εκείνο όμως που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι ότι ξεκινάνε οι συνεργασίες και η περιφέρεια μπορεί να ανοίξει και στα πιο κεντρικά, ας πούμε, σημεία της χώρας τα μάτια. Έτσι, γιατί όταν ξεκινάτε να συνεργάζεστε σημαίνει ότι βλέπετε και το όφελος. Τώρα, εσύ βρίσκεσαι στην καρδιά, ας το πούμε έτσι, της Δυτικής Μακεδονίας, που είναι εκεί η Πτολεμαΐδα, η Κοζάνη. Έχουμε το θέμα της απολιγνητοποίησης. Ας πούμε δύο λόγια και γι' αυτό. Βρισκόμαστε κάπου. Πριν από, ξέρω εγώ, ένα χρόνο, είχε γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση. Έγινε και μια επιτροπή υπό τον κύριο Μουσουρούλη, αν δεν κάνω λάθος, βρεθήκανε λεφτά, κάτι δισεκατομμύρια ακούστηκαν. Πού βρίσκεται όλη αυτή η υπόθεση? Όντως, η Επιτροπή του ΣΔΑΜ έφερε σε πέρας το έργο του σχεδιασμού για την επόμενη μέρα. Έφτιαξε το ΣΔΑΜ την πρόταση. Το ΣΔΑΜ, να πούμε ότι η μεγάλη εξέλιξη είναι ότι την προηγούμενη εβδομάδα εγκρίθηκε πανηγυρικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ήταν το πρώτο αντίστοιχο σχέδιο από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ελληνικό, το οποίο εγκρίθηκε και περνάει σε φάση υλοποίησης. Έχουν αρχίσει να συστήνονται οι οργανισμοί οι οποίοι θα το υλοποιήσουν, η μετάβαση ΑΕ, η εταιρεία ειδικού σκοπού και η διαχειριστική της αρχή, η οποία σιγά σιγά θα αρχίσει να τρέχει τις προκηρύξεις. Αυτά που κουμπώνουν με τον αναπτυξιακό νόμο, οι πρώτες προκηρύξεις του οποίου για καινούργιες επενδύσεις θα βγουν εντός του Αυγούστου, σύμφωνα με νέα δέσμευση του κυρίου Παπαθανάση, του αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης. Βρισκόμαστε δηλαδή σε μια φάση που τελειώσαμε με το σχεδιασμό και ξεκινάμε την υλοποίηση. Αυτό θα καθυστερήσει, ήδη καθυστερεί πολύ για την επόμενη μέρα. Όμως μην ξεχνάμε ότι είναι δύσκολο να γίνουν πράγματα που έπρεπε να γίνουν μέσα σε 20 χρόνια, να γίνουν μέσα σε 3 χρόνια. Το καλό για την περιοχή είναι ότι η δυστυχή στα συγκυρία με τον πόλεμο και με την εκτείναξη των τιμών του φυσικού αερίου έδωσε μια τριετή παράταση στους λιγνίτες, οπότε το κοινωνικό πρόβλημα που θα υπάρξει και το οικονομικό για την περιοχή, το πρόβλημα αν θέλεις του αναπτυξιακού ελλείμματος που μεσοπρόθεσμα θα δημιουργούνταν, θα μειωθεί. Γιατί όλο αυτό το διάστημα εξασφαλίστηκε μετά τη δήλωση του Πρωθυπουργού μια τριετής επιπλέον λειτουργία, το πούμε έτσι, των λιγνητικών εργοστασίων. Μάλιστα. Αυτό ουσιαστικά μεταθέτει το πρόβλημα, αλλά δίνει και το χρόνο για να γίνουν οι απαραίτητες κινήσεις. Και επειδή ο κ. Παπαθανάσης θα είναι σήμερα στη Θεσσαλονίκη, θα είναι μια καλή ευκαιρία να ερωτηθεί και για αυτό το θέμα. Αυτή η τριετής παράταση. Υπάρχει κίνδυνος να πισωγυρίσει τη σκέψη και την νοοτροπία των ανθρώπων οι οποίοι είχαν καταλάβει λίγο πολύ ότι τα ψέματα με τη ΔΕΗ τελειώνουν? Πρέπει η κυβέρνηση να φροντίσει να μην γίνει κάτι τέτοιο. Πρέπει να φροντίσει να εμπεδωθεί από τον κόσμο ότι διεθνώς ο πόλεμος, αν και εντάξει, ανοίγει τα εργοστάσια τώρα, συνεχίζει να τα λειτουργεί, οι στόχοι για την κλιματική ουδετερότητα και την απεξάρτηση από τα ορυκτά γίνονται πολύ πιο εντατικοί. Θα τους πιάσουμε πολύ πιο γρήγορα ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα θα αφήσουμε τα ορυκτά με πολύ πιο γρήγορο ρυθμό μέσω πρόθεσμα. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Νομίζω σιγά σιγά η κοινωνία και εδώ έχει οριμάσει. Και το ζητούμενο είναι όχι να το καταλάβει πλέον, αλλά να αξιοποιήσει το διάστημα αυτό. Έγραφα προχτές σε αρθρογραφία δική μου ότι εντάξει, ήρθε ο Μητσοτάκης και το ανακοίνωσε από το βήμα των εγγενείων του μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου των ΕΛΠΕ στην Κοζάνη. Ήτανε 4 Απριλίου. Σήμερα είναι τέλος Ιουνίου. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι. Αξιοποίησαμε αυτό το τρίμηνο? Κάναμε κάτι? Προετοιμαστήκαμε? Είναι ερωτήματα ρητορικά. Για να ενεργοποιήσουμε λίγο και τις δυνάμεις, τις τεχνοκρατικές, τις παραγωγικές, για αυτό που έρχεται. Γιατί ό,τι και να κάνουμε, το τέλος των ορυκτών καυσίμων θα έρθει γρήγορα ή αργότερα. Μάλιστα, συζητούμε ότι, εν πάση περιπτώσει, θα κινηθούν τα πράγματα, γιατί μια τέτοια μετάβαση δεν μπορεί να γίνει, η αλήθεια είναι, με αυτοσχεδιασμούς.
δεν μπορεί να γίνει με μια κοινωνία η οποία θα είναι σε μια λογική ο σώζον εαυτόν σωθήτω. Καλώς υπάρχει ένα σχέδιο, καλώς δημιουργήθηκε ένα σχέδιο. Το θέμα είναι, όπως είπες πολύ σωστά, η υλοποίησή του. Πάντως, τώρα κάτι τελευταίο. Ναι, ναι. Πάντως, πολύ, πολύ έτσι, σύντομα να πούμε ότι την Κυριακή που μας πέρασε, ας πούμε, 78% στο ενεργειακό μείγμα είχαν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μόλις 6-7% είχε ο λιγνίτης και άλλο τόσο λίγο παραπάνω το φυσικό αέριο. Άρα θέλω να πω ότι η μετάβαση δυστυχώς έχει γίνει, εμείς δεν το έχουμε αντιληφθεί όσο θα έπρεπε και πρέπει να το αντιληφθούμε. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όταν μας καλούν να δούμε το χρόνο μπροστά, έχουμε πάντοτε μία συστολή. Δεν είναι κάτι εύκολο να το συνειδητοποιήσεις. Τώρα κάτι έτσι τελευταίο πάλι για τα αναπτυξιακά της περιοχής, μιας και έχεις μια εικόνα. Το επενδυτικό κλίμα πώς είναι, γίνονται κινήσεις ανεξάρτητα από τα προγράμματα ή οτιδήποτε? Ο ιδιωτικός τομέας κινείται στη Δυτική Μακεδονία και ειδικά εκεί στην Πτολεμαίδα και την Κοζάνη, κύριε Πουγαρίδη? Κινείται, όμως δυστυχώς, όπως είπαμε, έχουν καθυστερήσει τα πράγματα. Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι υπάρχουν αρκετά μεσαία project, ακούμε και για μεγάλα από τα κυβερνητικά κλιμάκια που έρχονται εδώ, αλλά ας μείνουμε στα της περιοχής. Υπάρχουν επιχειρήσεις, μέλη του επιμελητηρίου Κοζάνης, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον νόμο Κοζάνης, που έχουν έτοιμα επενδυτικά σχέδια, όμως επειδή δεν έχουν βγει ακόμα οι προκηρύξεις του αναπτυξιακού νόμου, καθυστερούν να ξεκινήσουν την κατασκευή των έργων τους. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα και επειδή ξέρεις τα κατασκευαστικά, πρέπει να τα κάνεις καλοκαίρι. Μπορεί να χαθεί χρονιά. Αν δεν βγει ο νόμος, να δείτε την προκήρυξη. Γιατί... Για ποιους κλάδους μιλάμε, για τι αντικείμενα μιλάμε? Κυρίως για μεταποίηση. Κυρίως για μεταποίηση. Δηλαδή μεταποίηση αγροτικών προϊόντων κτλ. Έχουμε πολύ μεγάλες εδώ και με κρασί, είναι οποία μεγάλα τα οποία επεκτείνονται στα πλαίσια του τουρισμού, αγροτουρισμού κτλ. Μεγάλες βιοτεχνίες και βιομηχανίες, όχι, πώς το λένε, προϊόντων ζύμης. Υπάρχει ήδη μια πολύ μεγάλη, την οποία ωστόσο είναι πολύ εξαγωγική κτλ. Υπάρχουν. Και μάλιστα έχουν βγει δημοσίως συμβούλοι επιχειρήσεων, οι οποίοι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και λένε ότι υπάρχει ενδιαφέρον, ας το αφήσουμε να εκδηλωθεί, γιατί θα χάσουμε το τρένο. Μάλιστα, πάντοτε ο χρόνος είναι ένα στοίχημα στην Ελλάδα όταν μιλάμε για πρακτικά θέματα, όταν μιλάμε για υλοποίηση σχεδίων και προγραμμάτων, πάντα είναι ένα στοίχημα. Εμείς θα ελπίζουμε και θα ευχηθούμε βέβαια η περιοχή να μπορέσει να το κερδίσει, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά όχι μόνο τη μακροπρόθεσμη προοπτική, αλλά και τη μεσοπρόθεσμη. Έτσι, αυτά όλα τα προγράμματα που είναι έτοιμα, τα σχέδια και περιμένουν το αναπτυξιακό, πρέπει να, όσο μπορούμε πιο γρήγορα, να ασχοληθούμε λίγο με αυτά και να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και πώς θα προχωρήσουν, γιατί αλλάζει πάρα πολύ το τοπίο εκεί στην περιοχή. Φαντάζομαι θα τεθεί και ένα θέμα έντονο με την απασχόληση και όλες αυτές οι επενδύσεις δίνουν κάποια διέξοδο, έτσι. Έτσι, και πρέπει κάτι τελευταίο να προσθέσουμε, αν μου επιτρέπεις, για το υδρογόνο, που είναι το θέμα της ημέρας σήμερα. Χθες ανακοινώθηκε, διέρευσε, ανακοινώθηκε, είναι πλέον βέβαιο, ότι ο Λευκός Δράκος, το μεγάλο έργο που στήριξε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για ανάπτυξη τεχνολογιών υδρογόνου, δυστυχώς δεν θα χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα έργα καινοτομίας του υδρογόνου. Αυτό ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο στοίχημα για την περιοχή. Ένα έργο 8 δις που είχε μέσα κολοσσούς, εταιρείες ως partners, είχε επενδύσει πάρα πολύ η Περιφερειάρχη σε αυτό το έργο. Είναι ένα μεγάλο έλλειμμα και θα στοιχήσει και πολιτικά, αλλά αυτό είναι δευτερεύον. Το θέμα είναι ότι η ανάπτυξη ενός έργου... Ξέρουμε τους λόγους. Η πρώτη διαρρώτηση είναι ότι δεν είχε καλή βαθμολογία στην ανταγωνιστικότητα και στις τεχνολογικές καινοτομίες που εισάγει σε σχέση με άλλα τα οποία χρηματοδοτούνται. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα της ημέρας στη Δυτική Μακεδονία. Είναι μεγάλο μουδιάσμα για τον Περιφερειάρχη και από πολιτικής άποψης, όμως εγκρίθηκαν δύο άλλα έργα που θα υλοποιηθούν στη Δυτική Μακεδονία. Δεν είναι της περιφέρειας, είναι ιδιωτών, τα οποία έχουν έναν υψηλό βαθμό καινοτομίας και θα είναι μέσα, είναι
είναι σημαντικό για την περιοχή. Αλλά ο Λευκός Δράκος πήραν και το μεγαλύτερο ελληνικό, αν προσέξει, το μεγαλύτερο ελληνικό έργο σε αυτή τη λίστα προς χρηματοδότηση έργων, απεντάχθηκε. Μάλιστα, μιλάμε για έργα που έχουν να κάνουν με το υδρογόνο, έτσι. Ναι. Κυψέλες υδρογόνου, ανάπτυξη τεχνολογιών. Μάλιστα. Τι να κάνουμε, η ζωή... Αναλυτικό ρεπορτάζ, το είπε το λέμε ως διάρκεια όλα όσα λέμε, έτσι. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι η ζωή έχει και ήτες. Ναι. Γιατί στην Ευρώπη δεν είναι εύκολα τα πράγματα, υπάρχει και ενδοκοινοτικός ανταγωνισμός. Οι καλύτερες προτάσεις, αυτές που έχουν και την καλύτερη υποστήριξη, αυτές περνάνε. Αυτό πρέπει να το πάρουμε είδηση. Δεν είμαστε μόνοι μας, δεν είμαστε, ας πούμε, έτσι, μια χαρούμενη ατμόσφαιρα που ό,τι ιδέα ωραία έχουμε μπορεί να έρθει η Ευρώπη και να τη χρηματοδοτήσει. Χρειάζεται και το τεχνοκρατικό κομμάτι. Αντώνη Πουγαρίδη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας ο εκδότης από την Πτολεμαϊδα και αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Κοζάνης, ο κύριος Αντώνης Πουγαρίδης. Μιλήσαμε έτσι για την περιοχή και μιλήσαμε κυρίως στην αρχή, και θέλω να επιμείνουμε σε αυτό γιατί είναι κάτι πρακτικό, χειροπιαστό, για μια προσπάθεια που κάνει το Επιμελητήριο Κοζάνης να οργανώσει τα θέματα της εξωστρέφειας και από ό,τι...